Τα φώτα σβήνουν. Οι πόρτες κλείνουν. Οι υπαλλήλοι μαζεύουν τα τραπέζια και τις καρέκλες. Εύκολο να το πληρώσετε, γιατί σε 10 λεπτά κλείνουμε και θα πρέπει να αποχωρήσετε. Το ρολόι δείχνει 12 και όλα τα μπαρ στην Αθήνα κατεβάζουν ρολά. Θα έχει κλείσιμο του καταστήματος, λιγότερα λεφτά. Τόση του τζίρου να φανταστώ. Τόση του τζίρου. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κεντρικά μπαρ εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Όπως βλέπετε, το μαγαζί είναι άδειο. Θα συναντήσουμε τώρα τον μπάρμαν, τον Δημήτρη, ο οποίος θα μας εξηγήσει λίγο ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα που θα εφαρμοστούν τα μέτρα και θα κλείσει το κατάστημα στις 12. Όντως, 12 η ώρα πρέπει να... Είναι δύσκολο αυτό για εσάς? Κοίτα, είναι δύσκολο νομίζω και για τις δύο πλευρές. Γιατί χάνονται κάποιες ώρες εργασίας για εμάς, αλλά χάνονται και ώρες που θα μπορούσε να λειτουργεί το μαγαζί για να μπορούμε να εξυπηρετούμε, έτσι. Οι λίγες παρέες νέων που διασκέδασαν χθες στην Αθήνα φεύγουν από το μπαρ σεβόμενοι τα νέα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού. Είναι δύσκολο. Θα δουλέψουμε λιγότερες ώρες, θα πάρουμε λιγότερα λεφτά προφανώς. Θα δούμε. Πιστεύεις ότι τα καταστήματα πληρώνουν κάποια ανεξέλεγκτα πράγματα τα οποία έγιναν σε νησιά και σε κάποια μπαρ εδώ στην Αθήνα με το συνωστισμό? Σίγουρα, σίγουρα. Κλείσαμε. Δεν είναι ωραία εικόνα τώρα έτσι να διώχνουμε τον κόσμο, αλλά είναι τα μέτρα που πρέπει να τηρήσουμε. Παιδιά, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να αποχωρήσετε από το μαγαζί. Μόλις λίγα λεπτά μετά τις 12, οι δρόμοι της Παλιάς Βουλής και της Κολοκοτρώνης στο κέντρο της Αθήνας είναι άδειοι. Ένα περιπολικό περνάει από τα κεντρικά σημεία για να διαπιστώσει αν τηρούνται τα μέτρα. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μπαρ υποστηρίζουν πως τους τελευταίους μήνες τήρησαν κανονικά όλα τα μέτρα για τον κορονοϊό και πως τα νέα μέτρα επιβλήθηκαν καθώς κάποιοι κινήθηκαν ανεξέλεγκτα. Οι έλεγχοι τις επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά αυστηροί και θα επιβληθούν τα απαραίτητα πρόστιμα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.